Καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση, στην Κατερίνη. Να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ πέρα παρόντες για να ακούσετε τον υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη τον Φάμελο. Εγώ θέλω να πω πάρα πολύ σύντομα και για να μην σας κουράσω δύο λόγια. Ο κόσμος κουράστηκε. Ο κόσμος χρειάζεται έμπνευση, ανάταση, χρειάζεται πολιτική, πολιτικό λόγο και επιχειρήματα. Εμείς εδώ στην Ομαρχιακή Πιερίας και με τους επιμέρους τομείς και θεματικές της Ομαρχιακής δεν το βάλαμε κάτω, συνεχίσαμε να παράγουμε πολιτική. Χθες στείλαμε ένα δελτίο τύπου προς δημοσίευση για το Κέντρο Υγείας Αιγινίου που επισκέφθηκε πρόσφατα η κυρία Αγαπηδάκη. Όπου εξηγούμε αναλυτικά ότι στη Βόρεια Πιερία, η οποία με βάση την απογραφή του 21 είχε τις μεγαλύτερες πληθυσμιακές απώλειες, δεν μπορεί οι άνθρωποι εκεί πέρα να είναι με συμβάσεις, να μην είναι μόνιμοι, να μην καλύπτονται όλες οι ανάγκες του πληθυσμού για περίθαλψη. Επίσης, θέλω να πω προς τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν σέβεται θεσμικά τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει αναδειχθεί επανειλημμένα αξιωματική αντιπολίτευση. Και πρόσφατα, όταν έλαβε το λόγο ο Νίκος ο Παπάς, σηκώθηκε και έφυγε, θέλω να του πω ότι οφείλει να επιδεικνύει θεσμικό σεβασμό στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε για να μείνει, είναι αξιωματική αντιπολίτευση και μετά την ανασυγκρότησή του θα είναι και κυβέρνηση. Θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη στον σύντροφο Σοκράτη Φάμελο, καλή δύναμη σε όλους μας που είμαστε όλοι κουρασμένοι και να ξέρετε ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Σύντροφο Σοκράτη, ο λόγος σε σένα. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία σας, να σας καλημερίσω. Παρότι ο καιρός δεν μας βοηθάει ιδιαίτερα, είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει δεύτερη εδώ. Να ευχαριστήσω την Ομαρχιακή και τον συντονιστή για την φιλοξενία και την προετοιμασία. Όλα γίνανε σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, γιατί έπρεπε μετά το συνέδριο να κάνουμε πραγματικά πολιτική. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, τον Σάκη τον Κούνα, που είναι εδώ. Και πρέπει να σας πω ότι έχω πολλούς αγαπητούς συναδέλφους εδώ στον Ομό Πιερίας και ξαναφτιάχνουμε την ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ξαναχτίζουμε το σπίτι μας, ξαναχτίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί περάσαμε δύσκολες στιγμές. Και νομίζω ότι το σωστό μήνυμα είναι αυτό που είπε ο συντονιστής μας. Ξαναγυρίζουμε στην πολιτική. Γιατί η προσωποκεντρική, αν θέλετε, ανάγνωση, το lifestyle, δεν είναι πολιτική. Πολιτική είναι αν έχουμε γιατρό, όπως το περιέγραψες. Και σε όλα τα μέρη της Ελλάδας που γυρνάω τώρα με την ευκαιρία αυτής της περιοδίας, διαπιστώνω ότι αυτά τα βασικά προβλήματα της ζωής είναι υπαρκτά και δεν δίνει απαντήσεις η κυβέρνηση. Υπάρχει η μεγάλη αγωνία στον κόσμο αν θα έχει γιατρό, αν θα έχει δάσκαλο, αν θα έχει μισθό. Και όλα αυτά γιγαντώνονται. Βλέπετε τώρα παράλληλα οι τιμές του ρεύματος πάλι τραβάνε την άλλη φορά. Κάποιοι όμως βγάζουν δισεκατομμύρια. Και εκεί στην οικονομία είναι το πραγματικό πρόβλημα της πολιτικής. Αυτή την περίοδο, αυτά τα τελευταία χρόνια, ο κ. Μητσοτάκης έχει βρει την ευκαιρία και είναι τροχονόμος στα υπερκέρδη. Οι εταιρείες ρεύματος βγάζουν δισεκατομμύρια, οι τράπεζες βγάζουν δισεκατομμύρια, αλλά η κοινωνία, και όταν αναφέρουμε στην κοινωνία, αναφέρουμε και στον εργαζόμενο και στον επιχειρηματία και στον συνταξιούχο και στον νέο και στον αγρότη και στον άνεργο, έχει τα ίδια προβλήματα. Και είναι το πρόβλημα της επιβίωσης. Και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε κι εμείς. Να βρούμε δηλαδή ξανά αυτές τις καθαρές γραμμές της πολιτικής. Για να το κάνουμε όμως αυτό, χρειαζόμαστε έναν σοβαρό ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό θέλω να σας καλέσω. Να ξανακάνουμε σοβαρό και αξιόπιστο το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η κοινωνία χρειάζεται αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία να είναι προοδευτική, να έχει δηλαδή καθαρές πολιτικές γραμμές, να μην μπερδεύεται και χάνεται με, αν θέλετε, αυτά που λέμε τη μόδα της πολιτικής. Δεν έχουν αλλάξει τα βασικά επίδικα της ζωής. Χρειαζόμαστε ένα κόμμα το οποίο να είναι προοδευτικό, να είναι αδέσμευτο. Ένα κόμμα που έχει αποδείξει ότι μπορεί να στηρίξει την κοινωνία και αυτό το έκανε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν η κυβέρνηση.